Το χρώμα του χρήματος είδαν από σήμερα όσοι ανέμεναν επιστροφή φόρου που πιστώθηκε στους λογαριασμούς υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρωστούσαν πουθενά. Η επιστροφή αυτή έγινε σε όσους δεν όφυλαν στο δημόσιο. Σε περίπτωση που κάποιος οφείλει, γίνεται αυτόματα ο συμψηφισμός και το υπόλοιπο, αν προκύπτει υπόλοιπο, κατατίθεται στον λογαριασμό που δήλωσε όταν υπέβαλε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για εκείνους που οφείλουν στους Δήμους πάνω από 300 ευρώ, έχει μπλοκαριστεί η φορολογική ενημερότητα και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του φόρου πριν καταλήξουν τελικά σε συμφωνία με το Δήμο, κάνουν κάποια ρύθμιση ή εξοφλήσουν όλο το ποσό που είναι πάνω από 300 ευρώ για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιστροφής. Αν και βρισκόμαστε πάντως λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες αναβάλουν ακόμη το ραντεβού, με τους φοροτεχνικούς να επισημαίνουν προς το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πρέπει να τραβήξει τη διαδικασία μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα από το Υπουργείο Οικονομικών να μην βάλει ως καταληκτική ημερομηνία της 26 Ιουλίου, γιατί είναι η μέρα Τετάρτη, να βάλει ως και το Σαββατοκύριακο, και βέβαια δεν έχει να χάσει κάτι, γιατί η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη, που είναι 30 ή 31 Ιουλίου.